Πιστεύετε ότι η θαλασσιά νυμφή Καλύψο εχμαλώτησε τον Οδυσσέα για 7 χρόνια στο νησί των Νυψών κατά την επιστροφή του στην πατρίδα του Ιθακα. Μόνο όταν οι θεοί παρανέβησαν, εκείνος ελευθερώθηκε από το ξορκί με το όπλο που κράτησε εκεί. Ξεκίνησε πριν από μερικές δεκαετίες όταν ο πρώτος κάτοικος του νησιού, ο Γερολιός, ήρθε με κολύμπι από διπλανό νησί και εγκαταστάθηκε σε μία σπηλιά που τη λέμε τώρα στη σπηλιά Τουλιά. Από τότε σιγά σιγά αναπτύχθηκε το νησί, καλλιεργήθηκαν οι εκτάσεις, αναπτύχθηκε η αλία και φτάσαμε μέχρι σήμερα να αριθμούμε αυτό το πληθυσμό και αυτή την ανάπτυξη που ήδη καταγράφηκε. Περίοδο του 1950 και 1960 μετά τον πόλεμο που είχε γίνει, στους Λειψούς υπήρχαν μεγάλες οικογένειες και ήταν δύσκολο να ζήσουν οι γονείς τα παιδιά αυτά. Τα παιδιά μεταξύ μεγαλώναν, δεν είχε δουλειές εδώ στο νησί να δουλέψουν και αναγκαστικά κάποιοι φεύγανε και πηγαίνανε στην πόλη τη μεγάλη, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Ρόδο, στην Κρήτη. Μερικοί προσπάθησαν και έφυγαν και στο εξωτερικό, ή στην Αμερική, ή στην Αυστραλία, ή στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Και εδώ ήταν πραγματικά δύσκολα εκείνα τα χρόνια.
εκλέγηκα για πρώτη φορά το 86. Έχουμε 28 χρόνια σαν τύπο. Τον κόσμο. Επομένως, τι θέλει ένας για να μείνει σε ένα νησί απομονωμένο? Πρέπει να έχει το σχολείο του, την οικογένειά του, πρέπει να έχει την οικονομία να λειτουργεί, να έχει την υγεία του, να έχει τα βασικά πράγματα προκειμένου να λειτουργήσει η κοινωνία. Και βέβαια και να έχει αυτό που λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες, την προσβασιμότητα, την προσπελασιμότητα, δηλαδή να έχει το μέσο και να μπορεί να πάει στο νοσοκομείο δίπλα, να πάει στο κέντρο διοίκησης, να πάει εκεί που χρειάζεται με εύκολο τρόπο. Έχει ιδρυθεί και υπάρχει στους Λειψούς και κατά επέκταση μετά και το Λύκειο στα επόμενα χρόνια. Νομίζω πως έχει παίξει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του νησιού γενικότερα, επειδή βλέπουμε και την αύξηση στον πληθυσμό τα τελευταία 20-30 χρόνια. Λειψιώτης είναι άμεσα συνδεμένος με την ιστορία και την παράδοση και την παραγωγή του τόπου. Εδώ στο μουσείο βλέπουμε κάποια δείγματα από αυτή την τοπική παράδοση. Ένα δείγμα μπορεί να χαρακτηριστεί και τα τοπικά χειροποίητα κεντήματα. Εμείς ελπίζουμε στο μέλλον να δούμε αυτές τις τεχνικές που βρίσκουμε στα τοπικά κεντήματα και σε σύγχρονα έργα τέχνης. Στράτος Καφέ, είμαστε εδώ 19 χρόνια, το έχει ανοίξει η μαμά και ο παπάς. Εμείς συνεχίζουμε την παράδοση που έχει εδώ η μαμά που έχει αφήσει μαζί με τον παπά, να κάνουμε κρέπες, γλυκά, παγωτά και να σερβίρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κάνουμε εσάς να περνάτε όσο πιο καλά μπορείτε. Επιχείρηση από το 1997, έχουμε ανοίξει το αρτοπείο. Εδώ φτιάχνουμε εμείς ψωμί πολλών ειδών. Έχουμε φτιάξει τώρα, στα τελευταία χρόνια φτιάξαμε και ξυλόφουρνο. Παγωτό δικό μας έχουμε φρέσκο, τα πάντα θα βρεις. Ένας τουρίστης μπορεί να εξυπηρετηθεί εδώ από καφέ μέχρι φαγητό και σνακ, να πάρει μαζί του στην παραλία.
Είμαστε εδώ στον πλατή Γυαλό. Το εστιατόριο υπάρχει από το 1991. Είναι οικογενειακό. Το ξεκίνησε ο πατέρας μου με τη μητέρα μου εδώ πέρα. Εγώ ακολούθησα ως δεύτερη γενιά. Είναι το καλαμαράκι που είναι φρέσκο ψαρεμένο εδώ από τις θάλασσές μας. Έχουμε αθερή να ψαρεύουμε ακριβώς εδώ από κάτω από την παραλία. Κεντρική πλατεία του χωριού, σε μια μικρή πλατεία. Βρισκόμαστε στις γεύσεις του Μανώλη. Εγώ είμαι ο Μανώλης, είμαι από τους Λειψούς. Έχουμε πολύ ωραία ψάρια. Όλα τα υλικά και όλα τα κρεατικά και τα λαχανικά είναι από το δικό μας ντόπια, από εδώ παραγωγής μας, και προσπαθούμε να δέχουμε ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Με την οικονομική κρίση υπάρχουν φαρματόροι που σφάζουν τα ζώα τους να ζήσουν και να φάνε. Ο φούρνος αυτός είναι παραδοσιακός φυσικά. Με τα χεράκια μας πλάθουμε για να βαστούμε το παραδοσιακό μας. Τι είναι η ζυγαριά. Ζυγίζαμε το ψωμί. Από το 51 είναι η ζυγαριά. Λέγεται Παναγία του Χάρου επειδή η Παναγία κρατάει το Χριστό νεκρό εσταυρωμένο στην αγκαλιά της. Κάθε χρόνο κόβουμε κρίνους, τους βάζουμε πάνω στην εικόνα, περνάνε όλοι αυτοί οι μήνες, ξεραίνονται τελείως τα κρονάρια και πάνω στα ξερά κρονάρια παρουσιάζονται αυτά τα κρινάκια. Πλησίαζε 23 Αυγούστου που είναι η γιορτή της, το πανηγύρι της, τότε πάνω στις τα ξερά κρονάρια παρουσιάστηκαν μικρά μπουμπουκάκια άσπρα που ανήμερα της γιορτής της, τα μπουμπουκάκια αυτά σε μικρογραφία βέβαια είχαν σχηματιστεί κρενάκια. Εμείς πανηγυρίζουμε. Στα δυο χείλη μου και μας τα ξανά.
Πολύ σημαντική δουλειά, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά ότι έχουμε χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, έχουμε βιολογικό καθαρισμό και προσφάτως έχουμε μπει στην ανακύκλωση. Όλα τα νησιά του Αιγαίου, σε όλο το Αιγαίο είναι το νησί μας το μοναδικό που ξεχωρίζουμε τα σκουπίδια. Τα 5 τελευταία χρόνια στο νησί μας κάνουμε ανακύκλωση. Μαζεύουμε ξεχωριστά τα προϊόντα όπως είναι το χαρτί, το πλαστικό, το αλουμίνιο και το γυαλί εδώ. Και τα οργανικά πάνε σε ξεχωριστό χώρο. Clark and I work for Operation Wallacea. We're here in Greece working with Archipelagos Institute of Marine Conservation. The Aegean Sea and its surrounding area represents a really outstanding location and hotspot for biodiversity in Europe, and the Cyclades and the Dodecanese Islands in particular support this unique biodiversity. It's one of the areas in Europe that supports one of the most important populations of marine mammals in this area, and it also has coralligene reefs and Posidonia seagrass beds that are unfortunately under threat from anthropogenic disturbance, so things like overfishing and human development. So what we're here trying to do, among other things, is take baseline data to help with the strategic planning and conservation management of this area. So this particular survey that we're doing on Lipsea right now is something that we call the underwater visual census, where we're taking transects and we go out across the seabed and we monitor the fish species and the invertebrates along that transect. And the idea on Lipsea is to be able to net off a long and narrow bay, so it then doesn't, it becomes protected, and then hopefully it will then become a model of a Mediterranean ecosystem before overfishing pressures took their toll on the area. So
The purpose of surveying this particular bay is to get some control data so we can monitor the recovery of the bay compared to other places on the island that aren't netted off and sheltered so much. We recruit students from all over the world. This group that are here right now, they are Italian. The locals have been really incredible. They've been really friendly and really supportive. Very green island, so everybody cares about the environment here. So it's really refreshing actually to be on an island as green as Lipsy is. Plastic pollution is a really big issue for marine conservation, and the fact that they're taking so many steps to reduce plastic waste and it going into the sea is really, really exciting to see. Ξεκίνησα εδώ και 3 χρόνια και είμαι μελισσοκόμος και ξεκίνησα με 7 μελίσια τα οποία τα έχει ο πατέρας μου σαν χόμπι. Λοιπόν, πρώτα το καπνίζουμε το μελίσι. Βλέπεις? Για να ηρεμήσει, να μαζέψει, να καταλάβει ότι είναι εδώ το αφεντικό. Θα βλέπεις αυτό έχει πιο πολλές μέλισσες. Αυτά εδώ είναι μέλισσες. Αυτό εδώ. Που βγαίνουν τώρα. Να, αυτή βγήκε πριν 3-4 ώρες. Είναι καινούρια, είναι μικρή, είναι παραμάνα που λέμε. Αυτή εδώ η μικρή ταΐζει τη βασίλισσα. Είναι μέλι αυτό. Αυτό είναι μέλι, βλέπεις. Τώρα το καλοκαίρι εδώ στους Λιψούς δεν έχει πολύ φαγητό για τις μέλισσες. Αλλά τη βρήκαμε. Στη βασίλισσα της αρέσει να κρύβεται, να παίζει μαζί μας. Να μην τη βρίσκουμε εύκολα. Είναι άλλο χρώμα από τις μέλισσες κανονικές και λίγο πιο μακριά. Αυτό εδώ που είναι το κερί, το κάνω εγώ έτσι. Αυτό είναι κερί με μέλι. I came here from Italy and I now live in Lipsy. On my farm, I have a self-sustaining setup. We have horses, bulls, pigs, and many other animals. I have recently established a small cheese factory here on the island. And I stock the cheese here once it is made. Πάμε πολύ καλά στο νησί μας. Οι υποδομές που έχουν γίνει τα 25 τελευταία χρόνια είναι πολύ καλές για τον τόπο μας. Τα 10 χρόνια που έχω το μαγαζί εγώ εδώ πέρα έχουμε σταθερή πορεία και ίσως και ανωτική κάθε χρόνο, γιατί οι πελάτες είναι πάντα το ίδιο, οι ίδιοι πελάτες. Κάθε χρόνο έρχονται γιατί βρίσκουν την ίδια ποιότητα φαγητού, το ίδιο καλό σέρβις και επίσης οι ίδιοι μετά με το μεταφέρουν και σε άλλους και έρχονται και περισσότερο.
μέσα. Βρισκόμαστε στο χώρο της ζύμωσης εδώ πέρα. Εδώ σε αυτές τις δεξαμενές έχουμε το γλυκό κρασί από σπέριτι που λέμε. Θα μείνει για 25-30 μέρες εδώ πέρα και μετά θα το κατεβάσουμε στα βαρέλια για παλαίωση. Εγώ γεννήθηκα εδώ στο νησί και φύγαμε οικογενειακώς με τους γονείς μου και τα αδέρφια μου. Πήγαμε στην Αμερική και εμείς κάτσαμε πολλά χρόνια, 40 χρόνια, 38 χρόνια. Οι γονείς μου ήρθαν πίσω μετά από 10 χρόνια και εμείς μείναμε εκεί. Και τώρα τα τελευταία 3 χρόνια ήρθα εδώ γιατί ήθελα να έρθω εδώ. Είναι άλλη ζωή, είναι ωραία ζωή, καλή ζωή, πιο απλή και πιο καθαρή. Τα παιδιά που έρχονται εδώ στη φάρμα έρχονται και κάνουν βιολογικές καλλιέργειες και είναι από μια υπηρεσία που λέγεται WOLF. Hi, my name is Katie. I'm from New Jersey and I'm here on Dimitri's farm because I was looking for a unique farming experience and I had an interest in organic farming. This is the season where we're harvesting figs, so we've been doing that daily. Every day we can pretty much pick 5 kilos twice a day. We've also been sun-drying figs, baking them with sesame. It's so delicious. Η υπηρεσία είναι σε όλο τον κόσμο, αλλά στα Δωδεκάνησα είμαι μόνος που το κάνω και το κάνω τώρα για 2 χρόνια και έχουμε φέρει πάνω από 200 άτομα αυτά τα τελευταία 2 χρόνια. Hi, I'm Regina. I'm from Switzerland and I found Dimitri's farm last year on the website of the organization Wolfing. Τα κλίματα εδώ που έχουμε εμείς εδώ στο Αμπέλι τα έχει βάλει ο πατέρας μου πριν 40 χρόνια, αλλά έχουμε και άλλα κλίματα που είχε βάλει ο προ-προ-παππούς μου που είναι 175 με 180 χρονών. Το κρασί το φτιάχνουμε παραδοσιακό. Μαζεύουμε τα σταφύλια, τα λιάζουμε μες στον ήλιο για 3-5 μέρες. Πατάμε το σταφύλι. Και βάζουμε τον ζυμό μέσα στο βαρέλι. Και αυτό είναι. Απλό, με δίχως χημικά ή ζάχαρης. Είναι μόνο το ζυμό. Feeding the animals, watering, basic maintenance tasks pretty much. But those are the primary activities for August.
So in exchange for our, we work 6 hours a day, 5 days a week, we have 2 off days, we have a place to stay, and we also have meals provided. So we all get together for lunch and dinner, and we cook. The food is for us first. That's what Kostas always emphasizes, that the figs and anything we harvest is to feed our mouths first and then to sell second. So we always have fresh fruits and vegetables, and I'm gonna be spoiled when I go home. Μοναστήρι χτίστηκε το 10 αιώνα μετά Χριστού. Μετέπειτα, όταν βρέθηκαν τα χαλάσματα των 5 μαρτύρων, η εκκλησία των 5 μαρτύρων χτίστηκε. Πολλοί μοναχοί και θρησκευόμενοι συνηθίζαν να μένουν για προσευχή και διαλογισμό. Το σπίτι στην κάτω κοίμηση ήταν ιδιοκτήσια του Φιλίππου Γαβάλα, ο οποίος γεννήθηκε το 1919 και στην ηλικία των 40 αποφάσισε να αφιερωθεί στον Θεό. I'm an artist. I live in New York City. We now summer here in Leipzig. My parents have retired and now permanently reside. This island is encompassing in the sense that its color changes, its whitewashed environment, its translucency, its color, its light, its setting are always something we sit in amazement with. Here I work in a bedroom. It's very simple. You don't have access to a studio situation. My work is always nature-inspired and illusionistic in that sense. We went to a wedding, of which they give you something called a bubuñeta, which is candy wrapped in tulle. And I'm like, well, I could use this material as a color wheel. Being a sculptor, you're always sort of challenged with materials and how to use them. So it was a very simple act. You know, I basically ate my Jordan almonds and laid things down, and within that occurred this wonderful chance situation where the diffusion of color coming through the tool inspired me. Selling around for 20 years in summer and springtime, most of the time in Dodecanese Island. And one day we were wondering where should we have a small house somewhere in those islands. And we choose Leipzig because Leipzig is a very balanced island, not too many cars. The landscape is beautiful. Whenever you want, you can get to another island with the sailing boat. You have beautiful beach. Most of the time, we drop the anchor in Koklakura, where we might stay even 20, sometimes 30 days, not moving at all, sleeping on the boat, and in daytime to the house, and having good time on the island with very friendly people. We wish not to consider Greek people as belonging to the landscape, but we want to build some links, some threads with Greek peoples, because we are on their lands, and we have so much to learn from them, and we have to respect them, to respect their way they are,
the way they take care of the land, of the goats, of everything. And this is the right place to do it. Mon atelier de Lipsy, je l'adore ce petit atelier. En fait, c'est un ancien four à pain, voilà. Et j'y suis très très bien. Je suis concentrée. C'est un endroit qui est très rare puisque normalement quand je peins, j'écoute de la musique. Là, j'écoute le bruit du vent, le bruit des grillons. Et comment te dire, comme j'aime cette île de Lipsy. Moi, j'y viens que 2 mois, puisqu'après, j'ai aussi, j'aime les villes. En fait, j'aime ou les très grandes villes ou les tout petits endroits. Et j'adore la modestie de Lipsy. Quand je vais prendre mon bain Coclacoura, j'y vais tôt parce que j'ai besoin de la lumière pour travailler. Quand je reviens de mon bain, après, je suis chargée de quelque chose de merveilleux. Je fais toute la longueur, je fais toute la traversée de la baie. Je nage, je range mes rêves, comme je dis, et après je reviens, je suis pleine de cette lumière. Et puis après je reviens travailler ici assez tôt parce que je veux profiter de la lumière. Je travaille à peu près jusqu'à 17h30. Je pose mes pinceaux 17h30, 18h, puisque après je ne peux plus travailler, tout brille, et c'est terminé. Mais le temps où je travaille, c'est une intensité incroyable. Je n'ai pas les volets fermés, parce que la lumière est dense, et j'aime travailler un peu dans une pénombre, et dans la pénombre, je ressens encore plus, je baigne encore plus dans la lumière. Alors donc pour en revenir à ces petits formats, c'est un nouveau thème que j'ai développé, que je commence à développer ici, qui s'appelle Christ dans la ville. Donc ce sont en fait des visages qui sont comme des nouveaux Jésus. Les nouveaux Jésus. Donc je suis très concentrée sur un visage, je mets à peu près, je peins en 4-5 jours. Et je vais chercher comme ça la lumière. Il y a eu aussi une chose très importante que j'aurais jamais fait à Paris, même dans mon grand atelier. C'est que je me suis offert le luxe de faire une peinture d'après Rembrandt. Puisque mon point de départ de Christ dans la ville, c'était la peinture de Rembrandt. Les Christ de Rembrandt sont tous inspirés de visages humains. Donc j'étais comme obsédée par ce Christ de Rembrandt que j'avais vu à Détroit et qui est un petit peu, enfin je veux dire, c'est le début de mon inspiration pour cette série, c'est un projet pour le Musée d'art contemporain de Détroit. Donc c'est de mêler Christ, enfin visage, donc ces visages que j'appelle ces visages de Christ, dans l'architecture. The Renaissance.
mid-80s, my husband and I and our three sons, and we've started our trips at that time, doing the tour around the island. The boys grew up on the boat, their fathers trained them to become proper captains, and now they captain the boats themselves. Εγώ είμαι το καπετάνιο στους σκάφους. Στο Μακρονήσι θα σταματήσουμε για μπάνιο, στο Ασπρονήσι για μπάνιο, τηγανάκια για μπάνιο, μαράθι για φαγητό, μπάνιο και χαλάρωση, και στους αρκιούς για ένα καφεδάκι και επιστροφή το απόγευμα εδώ. I come from Greece, from the island. I come to Australia in 1960. Εγώ όλα τα δόντια μου γάμματα.